Οι Ρώσοι εξουδετερώσαν ομάδα επίλεκτων Αμερικανών κομμάντων στο Μπριάνς. Τι γύρευε εκεί η δημιουργία των Rangers? Ρωσικές αναφορές λοιπόν προτείνουν πως στην ρωσική συνοριακή περιφέρεια του Μπριάνς εξουδετερώθηκε μια δημιουργία του 75ου συντάγματος Ranger του Αμερικανικού στρατού. Η εν λόγω μονάδα σκόπευε να εκτελέσει ειδικές αποστολές εντός του ρωσικού εδάφους, προτείνουν ρωσικές πηγές. Οι αναφορές δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για βετεράνους Αμερικανούς στρατιώτες της εν λόγω επίλεκτης μονάδας. Το 75ο Σύνταγμα Ranger έχει την βάση του στο οχυρό Benning της Georgia και υπάγεται στην διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Θεωρείται μια επίλεκτη μονάδα που ξεχωρίζει για την δύσκολη εκπαίδευσή της και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται γρήγορα σε μαχητικές καταστάσεις. Ως αποτέλεσμα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονάδες του Αμερικανικού στρατού για επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας. Δεν γνωρίζουμε ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος που βρέθηκαν στρατιώτες της ομάδας Ranger στο ρωσικό Μπριάνς. Μέχρι πρότινος, δεν ήταν καν γνωστό ότι στρατιώτες από τόσο επίλεκτες αμερικανικές μονάδες συμμετείχαν στην ενεξελίξη σύραξη στην Ουκρανία. Σε άλλη πρόσφατη είδηση τώρα, η πρώτη γραμμή αμήνης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται πως αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα εξαιτίας των μεγάλων απολειών που σημειώνει ο στρατός του Κιέβου. Ο λόγος είναι φυσικά οι συνεχείς και ισχυρότατες επιθέσεις που εξαπολύει ο ρωσικός στρατός σε διάφορους τομείς του μετώπου. Η πίεση συνεχώς αυξάνεται, με την Μόσχα να προσπαθεί να προλάβει την άφιξη του χειμώνα, διότι υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες δεν θα είναι δυνατή η ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων βαθύτερα εντός της Ουκρανίας. Την είδηση μεταδίδει ο συνταγματάρχης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Δημήτρο Μαρτσένκο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν σε κατάρρευση πολλών Ουκρανικών αμυντικών γραμμών είναι η έλλειψη εφεδριών και η εξουθένωση των στρατιωτών που πολεμούν μήνες συνεχόμενα. Ο Μαρτσένκο τόνισε πως οι μάχες διαρκείας έχουν κουράσει σημαντικά το προσωπικό. Παράλληλα, δεν υπάρχουν διαθέσιμες εφεδρίες για να αναπληρώσουν τις απώλειες και για να αντικαταστήσουν τις κουρασμένες μονάδες στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες για το Κίεβο, αφού οι κουρασμένοι στρατιώτες είναι πιο επιρρεπείς σε λάθη που μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο Ουκρανός συνταγματάρχης έκλεισε εκφράζοντας τον φόβο του ότι σύντομα η Ουκρανία μπορεί να χάσει τις θέσεις της σε κρίσιμες περιοχές του στρατιωτικού της χάρτη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.